αισθάνθηκα πολύ καλά, γιατί αν θα με ξεπερνούσε σε βαθμούς, θα ήταν μεγάλο μειονέκτημα για μένα. Θέλετε να ανοίξουμε και τα υπόλοιπα? Έλα, Μανώλη. Λοιπόν, αν έβριστε σε αυτό, πηγαίνουμε εδώ. Κιδώνη. Κιδώνη. Εδώ. Ριγάνη. Ματζουράνα. Εδώ. Λωτός. Λωτός. Πηγαίνει. Χρέα πάνω μου. Σωστό. Σωστό. Που τα ξέρετε, ρε. Μπράβο σας. Είναι λάχανο. 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 Σαλσιφί. Πάσιον. Ωραία. Πάσιον φρούτ. Πάσιον φρούτ. Μαλιτάρι ζιρόλ. Δεν θα το πω. Όχι, όχι, όχι. Ρόζενβαλ λέγεται το ψηλίο. Σέπα. Dragon. Dragon fruit. Τι όχι. Όχι. Βρήκες τον dragon fruit και δεν βρήκες τον παρόζιο. Τενιόκι. Star. Star, ναι. Μου φάνηκε αστείο ότι ήξερα αρκετά δύσκολα φρούτα και λαχανικά που είχαν από κάτω καμπάνες. Και δεν μπόρεσα να βρω την αρμπαρόριζα και το φυρίκι. Αυτό. Αυτό. Καρπούζι. Μπορείς το χωριό σου. Έχει τις γραμμές γι' αυτό. Μείνε καρπούζι. Πεπίνιος. Λοιπόν, παιδιά, έχετε βρει 3 υλικά στην πρώτη αναμέτρηση. Άρα είστε ισοπαλία. Σε λίγο οι κριτές θα σας δείξουν τη συνταγή την οποία θα μαγειρέψετε και θα κρίνουν τα πιάτα σας χωρίς να ξέρουν σε ποιον ανήκει το καθένα. Στην προσπάθειά σας αυτή θα σας βοηθήσουν και οι συμπαίκτες σας από τον εξώστη. Δεν αγχώθηκα όταν τελικά έφτασε η στιγμή για να μπούμε για να μαγειρέψουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό προσωπικά μου αρέσει πολύ εμένα. Πάω με ένα σκοπό να μαγειρέψω και αυτό θα το κάνω όσο καλύτερα μπορώ να το κάνω. Λευτέρη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι στην πρώτη αναμέτρηση ο Μανώλης και ο Γιάννης βρήκαν από 3 υλικά ο καθένας. Άρα το σκόρ είναι 3-3, ισοπαλία. Ήμουνα σε πολύ καλή διάθεση. Ήμασταν στα ίσα με τον Μανολάκη και απεζότανε για το ποιος θα μαγείρευε καλύτερα. Και απλά περίμενα να δω τι θα μαγειρέψουμε. Πάμε τότε να δούμε σε ποιο πιάτο θα διαγωνιστούν. Βεβαίως. Θέλετε να το δείτε. Μαζί θα το κοιτάμε. Μον κόκορας. Κόκορας. Σωτέ. Με ριζότο. Πάλι ριζότο. Μανιτάριες. Εσύ τι δυσκολία έχεις με ριζότο? Κανένα, όχι. Θέλω να πω πάλι μου ξανά τυχή ριζότο. Τα τσιψάκια. Αφού φαντάζομαι είναι από πράσο. Από πράσο δεν είναι. Δεν είναι. Εσύ φαντάζεσαι κάτι. Το σκονάκι είναι από... Σαλτσιφί. Μπράβο. Ναι, τότε το βρήκες πριν, το βρήκες τώρα. Πέταξε ο Μιχάλης από πάνω. Αλλά έχει μεγάλο αυτή ο Μανολάκης και ακούει. Εντάξει, λέω δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι φαγητά τα οποία μπορώ να τα κάνω. Είναι κάποιες τεχνικές τις οποίες έχω δουλέψει και τις γνωρίζω. Οπότε πίστευα ότι το είχα. Τις δυσκολίες ένα ριζότο τις γνωρίζετε. Η χρόνη είναι διαφορετική. Για τον κόκορα τώρα δεν είναι αλανιάρης ευτυχώς. Θα σας κάτσει καλά στο πιάτο. Η σάλτσα. Βινεγκρέτα στραγγούν. Τέλεια. Ποιος θέλει να δοκιμάσει πρώτος? Έλα, ο Γιάννης. Εντάξει λοιπόν. Το μόνο που προσπαθούσα ήταν να φτάσω όσο το δυνατόν πιο κοντά στις γεύσεις και να θυμάμαι αυτά που πρόκειται να φτιάξω. Πιάτο μου φάνηκε εξαιρετικό σήμερα. Υπήρχαν λεπτομέρειες μέσα στο πιάτο οι οποίες κάναν τη διαφορά και αυτές θα έπρεπε να προσέξεις και αυτό μου έδωσε δηλαδή στη γεύση κάτι το παραπάνω και μου άρεσε αρκετά. Λοιπόν, παιδιά, ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι 45 λεπτά. Οι κριτές τώρα θα αποσυρθούν και αφού ολοκληρώσετε τα πιάτα σας θα τα δοκιμάσουν χωρίς να ξέρουν σε ποιον ανήκει το καθένα. Είστε έτοιμοι? Λάβετε θέση στις κουζίνες σας. Όπως πάντα, η συνταγή και τα υλικά βρίσκονται ήδη στους πάγκους σας. Καλή επιτυχία. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ξεκινώντας να μαγειρεύω, πρώτο μου μέλημα ήταν να βάλω κάποια ξανά μανιτάρια μέσα σε ζεστό νερό, έτσι ώστε να μου δώσουν ζωμό για το ριζότο. Πώς πράττεις γωνίες για να φύγει πιο εύκολα?
Αρχίσαμε. Ξεκίνησα με το γκρεμμύδι, το ρύζι, όλα αυτά να ξεκινήσει να γίνεται όλη η διαδικασία του ριζότου. Πάρε ρε, χώνεσαι, ε. Πυροβολάει ο μικρός. Βλέπω κοκκίνησες. Έλα μικρέ, δύο πιο δυνατά. Αγχώνεται ο άλλος. Τι ρε, τελείωσα. Δεν ήμουν καθόλου αγχωμένος. Ήταν μια συνταγή η οποία ήταν πολύ βατή για μένα και πίστευα ότι θα είμαι στον χρόνο μου έτοιμος και θα έχω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεύτερο μου μέλημα ήταν να ξεκινήσω το ριζότο μου και συγχρόνως να καθαρίσω και να κόψω τη ρίζα για να φτιάξω τα τσιπς και από εκεί και πέρα να κόψω τα μανιτάρια μου και να τα σουτάρω. Γιάννη, hey. Πρέπει να τα κόψεις λίγο πιο λεπτά αυτά. Αυτά. Ναι. Για δοκίμασέ ένα να δεις πώς γίνεται στην τέταρα μαργάρι που τα κόψεις. Τι εννοείς. Γιατί αυτά μπορεί να γίνουν πολύ μικρά. Βάλε ένα μέσα. Ναι, βέβαια. Ένα λεπτίνι, ένα μεν κοντίνι, δεν μπορεί να λεπτίνει. Θα λεπτίνει και θα ευκοντίνουν. Άσχηκε. Πριν τα κόψεις. Χαμηλά το μάτι, μην το κάψεις να το υδρώσεις τελείως. Αυτό γιατί είναι για το ριζότο. Ναι. Και γιατί εκεί. Τι εννοείς. Πάμε, τριάνε δεν, θα γίνει βέβαια. Τι τριάνε δεν, πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Ρε, γιατί σε τηγανάκι, ρε, το ριζότο. Είναι λίγη ποσότητα, φίλε. Δεν είναι τυχαίο που παίρνουμε το κατσαρολάκι για να κάνουμε το ριζότο. Το ριζότο θέλει ψηλό σκεύος, πολύ λίγα νερά, ωστόσο να κρατάει χαμηλή θερμοκρασία. Αλλιώς, άμα το βάζουμε σε πλατιά τηγάνια και κάνουμε γρήγορο πρασμό, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να κάνουμε ένα πιλάθι, ένα ρύζι. Δεν προλαβαίνει να χυλώσει το ρύζι. Εγώ πάω και με το κατσαρολάκι να αλλάξει τη γάνα, να βάζει κατσαρολάκι. Δεν μας άκουσε. Από την αρχή που ήρθε στο παιχνίδι, το κάνει ότι γάνει το ριζότο. Έτσι έχει μάθει, έτσι θέλει να κάνει. Οπότε δεν επέμενα κιόλα. Αλάτι βάλε στο ρύζι σου. Από τώρα. Να... Μετά, φιλέ. Εγώ μαγειρεύω τώρα. Έχει τίποτα να του ρίξει κεφάλι. Ανατριχιαστικό. Έτσι θα αναμάνει τα λιακωμένα αρβαφιλιά. Ναι. Μανώλη, ανακάτευε όσο πιο πολύ μπορείς. Να σου λες πώς καλά. Προσπάθησα να βοηθήσω και τα δύο παιδιά σήμερα. Του Μανώλη έλεγα συνέχεια να ανακατεύει το ριζότο για να λασπώσει, γιατί δεν λασπώνει το ριζότο άμα δεν το ανακατεύεις. Ο Γιάννης θα πήγαινε πάρα πολύ καλά, απλά του μιλούσα για να δει ότι ενδιαφερόμαστε και γι' αυτό. Γιατί από τώρα, βρε. Άστα ρε φίλε, έχω κι άλλα. Αφού έχεις το ζωμό σου, ρε άνθρωπε, αυτά δεν τρώγονται μετά. Για μισή ωρίτσα έχετε. Αυτά τα βήματα ήταν να βάλω πάνω στο κόγορα να λείψουμε λίγο βούτυρο αλάτι και πιπέρι μέσα από την πέτσα, να το βάλω στο τηγάνι, να πάρει ένα ωραίο χρώμα και μετά στο φούρνο ώστε να είναι ζουμερός. Μανολάκι, η ριζότο χωρίς ανακάτεμα δεν έχει. Θέλω πίλετ. Άλλο. Γύρνα το, ρε. Γύρνα το. Τρίτη με το χέρι. Πέτα να στο φτιάξω, πέτα το. Στο πέταξα, μου το φτιάξανε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ξαναπήρα. Εκεί πέρα καθυσυχάστηκα λίγο, γιατί ακόμα και το μισό λεπτό ή και το ένα λεπτό είναι πολύ βασικό σε κάθε δοκιμασία. Κοίτα, αυτό το πιάτο που σου δώσαμε να δοκιμάσουμε, καταρχήν είναι εξαιρετικό το ριζότο. Πολύ εξαιρετικό. Είναι δύο χρόνια διαφορετικοί. Άλλο το ριζότο, άλλο ο κόκορας. Πρέπει να τα παντρέψουν και να βρουν τους χρόνους τους σωστούς για να τα αποδώσουν σωστά. Εγώ νομίζω τα περισσότερα στοιχεία του πιάτου αυτά είναι γνώριμα στα παιδιά. Και δεν είναι κάποια έκπληξη, είναι απλά τώρα στη λεπτομέρεια ποιος θα το αποδώσει καλύτερα. Είναι ένα πιάτο, παιδιά, που θέλει μια εμπειρία για να το αποδώσει σωστά. Πασάλι, ψέτερο με το χέρι σου, να πάει παντού. Α, αυτό γίνεται. 22 λεπτά έχετε, παιδιά. Είναι δυνατή αυτή, Μανώλη. Έλα. Άμα δεν ανακατεύεις το ριζότο δεν έχεις. Άστα να μην γίνει ρε φίλε. Μετά το dressing έγινε η τελευταία στιγμή. Όλα τα υλικά που ήθελε μέσα σε ένα δοχείο ρε παιδί μου και μετά το ελαιόλαδο σιγά σιγά ώστε να βγει ένα ωραίο dressing. Το τριπλάσιο ρε Μανώλη. Το τριπλάσιο λάδι. Σιγά σιγά και βεβάρα. Στην αρχή λίγο, μετά δώσ' το. Τώρα άστο λίγο να το πιάσει αυτό πρώτα. Καλά, δεν βάζει πολύ στα γόνατα. Βασιλιά, τι κάνετε με τον κόκορα από τον μπαρ. Αυτό έτσι, δεν θα τελειώσει το φούρνο. Θα το βάλω και λίγο φούρνο. Χοντρό είναι. Μια χαρά είναι, ρε Μανώλη. Μανωλάκι, 10 λεπτά, Ρε Γιάννη, τι κάνεις τόση ώρα. Ρε Μάργαρη,
Δεν έδεσε δηλαδή, θες να μου πεις. Στόμα να έχει θεμελούσε ρε φίλε. Βάλε μουστάρδα ρε άμα δεν σου πει. Δεν βλέπω λίγο στο Βαλερία να... Καλά πολύ από αυτό, ε. Δεν βλέπω λίγο... Όχι υλικό. Δύο, ήθελα λίγο να δώσω δύναμη στο Γιάννη, γιατί τον είδα ότι είχε πέσει. Ήταν σαν να είχαν ξεφορτίσει οι μπαταρίες του, οπότε του φώναξα λίγο, μήπως ξυπνήσει. Αλλά το πει εκεί με τους ρυθμούς του. Ίσως να είχα αργούς ρυθμούς, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να κάνω συγχρόνως πολλά πράγματα. Και το ριζότο ήταν επάνω, και το κόκορα να σουτάρω, και το κοιτισός να φτιάξω. Διαρκώς έκανα τρία πράγματα συγχρόνως. Μανολάκι μου, τι γίνεται, πώς είσαι, πώς θα πας? Πολύ καλά. Όλα έτοιμα στο φούρνο. Σου που είναι. Στο φούρνο, σε δύο λεπτά. Ο κόκορας είναι στο φούρνο, το ριζότο σου έχει γίνει. Ναι, απλά να το τελειώσω. Απλά να το τελειώσω, τηγανίζονται και τα... το σαλσιφί. Το dressing είναι έτοιμο, το εστρακόμενο εντάξει. Μπράβο, σε βλέπω μια χαρά. Γιάννη μου, εσύ πώς πας? Σούπερ. Πώς είσαι, το ριζότο σχεδόν έτοιμο, ο κόκορας? Μέσα στο φούρνο. Είναι στο φούρνο, τα μανιτάρια έτοιμα. Έτοιμα. Η βινεγκρέτα στραγγών. Έτοιμη. Σαλσιφί από εκεί. Κομπλέ. Ήρεμο σε βλέπω. Ιδρωμένος, αλλά ήρεμος. Λίγο λιγότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή σου. Καλύπτωσε. Ευχαριστώ πολύ. Βγάλε το κρέας σου, Γιάννη, είναι σίγουρα έτοιμο. Το τσέκαρα, είναι ακόμα... Τι? Ζουμερό. Μαργαρί. Ναι. Δεν βάζει, πέρε προσή. Θα βάλεις και παρμεζάνα μετά. Ναι, ναι. Τρέχω σαν το βλάκι. 4 λεπτά, παιδιά. Δεν σας βλέπω. Κάδες. Άψον. Το βλέπετε. Κομπλέ. Ροζ δεν είναι. Εντάξει, το κλείσαμε. Ροζ δεν είναι. Για να δούμε, Μαργαρίς. Κέντρο. Ξεκίνησα να στείνω το πιάτο μου. Είχα βγάλει ήδη τον κόκορα από το φούρνο. Τον έκοψα, τον έβαλα στο πιάτο μαζί με το ριζότο όταν το τελείωσα. Και απλά να βάλω το dressing, να κάνω όλα αυτά τα τελειώματα που ήθελε το πιάτο. Δύο λεπτά, Τζον. Γιάννη, να αγχώνεις, τελείωνε. Να πάει στο ριζότο τώρα δεν πρόλαβε. Έχει την παλαβό. Ρε! Πριν στήσω το πιάτο μου, ήθελα να ελέγξω το ριζότο μου, γιατί ήθελε τις τελευταίες πινελιές, ήθελε τελευταία στιγμή τα αρωματικά του, τελευταία στιγμή το βούτυρο, τελευταία στιγμή την παρμεζάνα. Πάμε, Μάργαρη. Πάμε. Πάμε. Ο Γιάννης με άγχωσε κάπως, η αλήθεια είναι, επειδή δεν είχε στήσει το πιάτο του. Ήταν πάρα πολύ χαλαρός και πραγματικά πίστεψα ότι δεν προλάβει να βγάλει πιάτο. Έλα ρε Γιάννη, γάμο το! Έλα ρε Χριστέ και Παναγία. Εντάξει. Έλα, έλα, εντάξει, βάλ τα όλα και μετά άμα προλάβεις, βάζεις, φτιάξεις και τις λεπτομέρειες, τελείωνε. Παιδιά, έχει μείνει μόλις ένα λεπτό. Ό,τι κατάλαβα, ο Γιάννης έκανε πολύ σωστά. Μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας ήθελα να τα κάνει όλα τέλεια, για να μην υπάρχει περιθώριο να πούν οι κριτές ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Μαργάρη, τελείωσα μανιτάρια και βάλε και τις φουντίτσες. 10 δευτερόλεπτα. Πέτα. Πέτα πρασινάδα. 5. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έφτασα σε ωριακό σημείο. Αν πήγαινε κάτι στραβά, δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο για να το φτιάξω. 3. Το άλλο. 2. 1. Τέλος χρόνου, παιδιά. Όλα κίνησαν ρολόι, όλα τα βήματα πήγαν μια χαρά. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος από όλο. Μανώλη, Γιάννη, έφτασε η ώρα οι κριτές να δοκιμάσουν τα πιάτα σας και να τα βαθμολογήσουν με άριστα το 10. Μέχρι στιγμής είστε ισόπαλοι από την προηγούμενη δοκιμασία, αφού έχετε αναγνωρίσει από 3 υλικά. Παρακαλώ, φέρτε τα πιάτα σας μπροστά. Μανώλη. Το πιάτο με τον αριθμό 1 είναι του Μανώλη. Γιάννη, το δικό σου πιάτο. Πολύ ωραία, το πιάτο με τον αριθμό 2 είναι του Γιάννη.